Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, τον πρόεδρο του ΕΠΑΜ, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά τα καυτά θέματα. Γεια σας, κύριε Καζάκη. Χαίρετε. Και καλώς σας επικοινωνώ. Είναι λίγα και δύσκολο για μένα μέσα από αυτόν τον τρόπο. Αλλά έστω και αυτό με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε μια καλή συζήτηση, πιστεύω. Ναι, και εγώ το ίδιο το πιστεύω. Κύριε Καζάκη, κάντε μου ένα μικρό σχόλιο για αυτόν τον υποβιβασμό του γεγονότος αυτού. 15 μέρες οι Έλληνες στρατιωτικοί βρίσκονται στις τουρκικές φυλακές και η κυβέρνηση το υποβιβάζει αυτό το ζήτημα. Ναι, έχετε δίκιο, σε αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανές. Οποιοδήποτε ασχολείται με τη διεθνή πολιτική γνωρίζει ότι είναι πρωτοφανές αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρώτον, η πράξη της Τουρκίας. Δηλαδή, να συλλάβει κάτω από διευκρίνησες συνθήκες, γιατί το τι ισχυρίζεται η Τουρκία είναι ένα ζήτημα. Το τι έχει συμβεί πραγματικά είναι ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Λοιπόν, έχουμε σύλληψη, κράτηση Ελλήνων στρατιωτικών που εκτελούσαν την υπηρεσία τους. Εν ώρα υπηρεσίας. Αυτό το πράγμα με βάση το διεθνές δίκαιο, με βάση τις προβλέψεις που υπάρχει από το διεθνές δίκαιο, όχι μόνο του ΟΗΕ, τις οικίες διατάξεις που αφορούν τις σχέσεις ανάμεσα σε κράτη, όπως και τον ΟΑΣΕ, που είμαστε μέλη, και η Τουρκία είναι μέλος, θεωρείται παράνομη η κράτηση, διότι δεν νοείται να συλλαμβάνεται και να κρατιέται στρατιωτικό προσωπικό άλλου κράτους. Ο στρατιωτικός δεν είναι οποιοδήποτε πολίτης, δεν είναι τουρίστας που χάθηκε στο δάσος, δεν είναι λαθρομετανάστης, δεν είναι οτιδήποτε άλλο, να το πούμε έτσι, προσδιορίζεται με πολιτικούς όρους. Είναι εκπρόσωπος, εφόσον φέρει στολή και διακριτικά, αποτελεί μέρος του κράτους του οποίου υπηρετεί. Άρα δεν μπορεί να το συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, όπως συμπεριφέρει την Τουρκία. Πολύ δε περισσότερο, δεν μπορεί να τον καθίσει στο σκαμνί για οποιοδήποτε λόγο. Δεν καταλαβαίνω γιατί παραπέμπεται σε δίκη. Παραπέμπονται σε δίκη οι Έλληνες στρατιωτικοί. Γιατί κάναν την υπηρεσία τους. Για ποιο λόγο? Και δεν η ελληνική... υπάρχει κατηγορία. Μάλιστα. Και η ελληνική κυβέρνηση αντιδρά σωστά. Απευθύνει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Βγήκε ο κύριος Στόλτεμπεργκ σήμερα και είπε ότι τίποτα. Δηλαδή να τα βούμε μεταξύ μας με τους Τούρκους. Πέρα από το ποιος είναι ο ρόλος του ΝΑΤΟ, που όλοι γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι αλλιώς κάνει τον πόντιο πιλάτο το ΝΑΤΟ, όπως επίσης γνωρίζουμε και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας και έχουμε γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, ιδιαίτερα στα μεγάλα νησιά, που δέχτηκαν το μεγάλο κύμα προσφύγων μεταναστών, χάρη στη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία, ερήμη της Ελλάδος. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Αλλά από την άλλη μεριά, τι έχουμε? Έχουμε την ελληνική πλευρά, η οποία δεν προσέφυγε σε κανένα διεθνή οργανισμό, δεν κατέφυγε στα προβλεπόμενα διεθνή μέτρα ή φόρα, φόρουμ, τα οποία προβλέπονται το διεθνές δίκαιο, είναι και από διεθνή πρακτική, όλα τα κράτη το κάνουν, και φυσικά ούτε καν δεν χρησιμοποίησε τα προβλεπόμενα του καταστατικού χάρτη του ΝΑΤΟ, προκειμένου όχι απλά να κάνει μια ενημέρωση. Η ελληνική κυβέρνηση έκανε απλά μια φιλική ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Και βγαίνει ο Στόλτεμπεργκ και λέει: βεβαίως, βρείτε τα. Συγκάλεσε σύνοδο. Ζήτησε να πάρθει θέση. Ζήτησε να υπάρξει παρέμβαση. Τίποτα από όλα αυτά. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Το 2016 η Γεωργία, το κράτος της Γεωργίας, προσέφυγε στον ΟΑΣΕ, διότι οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις συνέλαβαν γεωργιανούς στρατιωτικούς, οι οποίοι παραβίασαν δηλαδή τα σύνορα στην Απχαζία, όπως γνωρίζουμε, γιατί η Γεωργία είναι διαφιλονικούμενη περιοχή εκεί. Μάλιστα. Δεν ανήκει κανονικά στη Ρωσία. Λοιπόν, προσέφυγε στον ΟΑΣΕ, μέσα σε μερικές ώρες είχαν απελευθερωθεί οι στρατιωτικοί της Γεωργίας, παρά το γεγονός ότι ξέρουμε ότι σε εκείνη την περιοχή είναι εμπόλεμη ζώνη. Ξέρουμε τι έχει συμβεί. Η ελληνική κυβέρνηση τι έκανε? Το μόνο που έκανε είναι να μας λέει ότι δεν πρέπει να τους λέμε ομήρους. Ωραία, τι είναι? Ας μας πει η ίδια τι είναι. Τι είναι, περαστική? Και να μου κάνετε και να μου πείτε, ο κύριος Καμένος, μόλις έγινε αυτό το γεγονός, βγήκε μετά από 1-2 μέρες και είπε ότι οι Έλληνες στρατιωτικοί πέρασαν στο έδαφος της Τουρκίας, χωρίς να έχει βγει κανένα πόρισμα, χωρίς τίποτα. Αυτό είναι μια μεγάλη ντροπή, όχι μόνο του κύριου Καμένου, αλλά και της ανακοίνωσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η οποία έγινε μερικές ώρες μετά το συμβάν, είναι η πρώτη ανακοίνωση που έγινε, η οποία όχι μόνο έλεγε ότι η περίπολος χάθηκε,
Δηλαδή, συγγνώμη, πότε το καταλάβανε ότι χάθηκε. Και, ποιος, και ποια είναι αυτή, χωρίς έρευνα. Έτσι, επιτόπια, αν θέλετε. Λοιπόν, και το δεύτερο, απλά ανέφερε ότι φέρεται να συνελήφθησαν σε τουρκικό έδαφος. Λοιπόν, και, και επιπλέον έλεγε το περίφημο ότι σε λίγες ώρες θα είναι ελεύθεροι. Αυτό είναι γελιότητα. Γελιοποιούνται οι ένοπλες δυνάμεις και από την πολιτική ηγεσία και από τη στρατιωτική ηγεσία. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα για αυτή τη στιγμή που έχουμε πλέον μια Τουρκία η οποία κλιμακώνει την επιθετικότητά της, όχι με προκλήσεις και παραβιάσεις, αλλά με καθεστώς εμπλοκής. Αυτό που συνέβη στους Έλληνες στρατιωτικούς είναι εμπλοκή. Είναι θερμό επεισόδιο. Δεν είναι ασχέτως εάν χρησιμοποιήθηκαν όπλα ή όχι. Και δεν είναι το μόνο. Έχουμε το περιστατικό με την ελληνική ακτεωρό που την εμβόλησε αντίστοιχη τουρκική ακτεωρός και υποχώρησε το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, έτσι, και το λιμενικό από εθνικό χώρο, εθνικό θαλάσσιο χώρο. Έχουμε μια κλιμάκωση δηλαδή τέτοιων ενεργειών της Τουρκίας. Και όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία όχι απλά κατευνάζει, ακολουθεί πολιτική κατευνασμού και ενδοτισμού, αλλά δεν μπαίνει και τα πρέποντα μέτρα που προβλέπονται από τη διεθνή πρακτική. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δίνει το OK στον Ερντογάν, στο καθεστώς Ερντογάν, που όλοι γνωρίζουμε τι σοϊ καθεστώς είναι αυτό και το αν υπάρχει δικαιοσύνη εκεί ή όχι. Λοιπόν, ιδιαίτερα αμερόληπτη, όπως μας λέει ο κύριος Κουβέλης, είναι αμερόληπτη η τουρκική δικαιοσύνη, ναι, μόνο που δεν το ξέρουν οι ίδιοι οι Τούρκοι, δηλαδή ο τουρκικός λαός. Λοιπόν, και τι μήνυμα στέλνουμε? Ότι μπορεί να συνεχίσει σε αυτή την κλιμάκωση εμπλοκής με την Ελλάδα, είναι και γιατί πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος ότι ό,τι και να κάνει, ακόμη και αν βομβαρδίσει κατοικημένη περιοχή στην Ελλάδα, η Ελλάδα απλά θα υποχωρήσει. Εσείς, κύριε Καζάκη, νομίζω ήσασταν από τους πρώτους από τότε που πρωτομπήκαμε στα μνημόνια, που λέγατε ότι όλη αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει τελικά στον ακροτηριασμό της χώρας. Και νομίζω πρόσφατα ένα δικό σας άρθρο μιλάει για αυτό, ότι βρισκόμαστε πλέον ενώπιον αυτής της περίπτωσης. Είμαστε στη δεύτερη θεωρείτε, φάση. Δηλαδή... Ναι, πείτε μου. Επίσημα, αυτή τη στιγμή η χώρα τελεί υπό πόλεμο. Υπό καθεστώς πολέμου. Γι' αυτό και εγώ, προσωπικά εγώ, αλλά και το ΕΠΑΜ μετά, μιλούσαμε για κατοχή. Δεν μιλούσαμε ούτε για αποικία, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Για κατοχή. Διότι αυτό που συνέβη το 2010 είναι ότι οι Ευρωπαίοι δανειστές, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός, όπως θέλετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη, μας κήρυξαν τον πόλεμο και κατέκτησαν χωρίς να μπέσει πιστολιά αυτή τη χώρα. Και από τότε εφαρμόζεται αυτή η μνημονιακή κατοχή. Η φάση αυτού του πολέμου το χρησιμοποιώ με τους όρους του διεθνούς δικαίου. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι ορίζεται από το διεθνές δίκαιο η πρακτική αυτή των Ευρωπαίων σε βάρος της χώρας μας με τα μνημόνια και όλα αυτά που έχουν συμβεί. Αυτή η πολιτική κατοχής της χώρας, χωρίς να πέσει πιστολιά, λοιπόν, και παράδοσή της από το πολιτικό καθεστώς, από το πολιτικό σύστημα της χώρας, ακολούθησε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση είναι η εξόντωση του ελληνικού λαού, να το σπρώξει σε κατάσταση γενοκτονίας, κοινωνική, οικονομική, εργασιακή και όλα αυτά τα πράγματα που τα γνωρίζουμε. Η δεύτερη φάση ήταν όταν ήθελαν να βάλουν χέρι και βάζουν αυτή τη στιγμή χέρι στην δημόσια και ιδιωτική περιουσία του Έλληνα πολίτη. Και η τρίτη φάση είναι εθνικός ακροτηριασμός. Άρα ενώπιον αυτής της φάση. Στην τρίτη φάση. Και θεωρεί πιθανό αυτή να επέλθει από τον Ερντογάν. Κοιτάξτε να δείτε. Από τους Σκοπιανούς που ζητάνε τη μισή Μακεδονία. Όλη τη Πέστε μου εσείς τώρα. Ασκείτε κατοχή στη χώρα μας από τους Ευρωπαίους. Είμαστε παντελώς ανοχήρωτοι. Σε οποιοδήποτε επίπεδο το δείτε. Πέστε μου εσείς γιατί να μην ξυπνήσουν οι ωραίοι. Και δεν εννοώ το γειτονιό. Ή τα κράτη. Εσείς, Άκη, έχετε εκδώσει ένα πατριωτικό ψήφισμα πριν από λίγο διάστημα και ανάμεσα σε αυτά τα οποία λέτε, να πούμε στους ακροατές μας, ότι η φύλαξη της δημοκρατίας ανήκει στο λαό. Και λέτε φυσικά, λοιπόν, μεταξύ άλλων, ότι θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία, όλες οι εξουσίες πηγάζουν από αυτή, υπάρχουν υπέρ αυτής και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα. Και όπως και σε συμβολικό επίπεδο το Σύνταγμα εγκαθιδρύει τη δημοκρατική αρχή με τις πρώτες διατάξεις του, με τις ακροτελεύτιες, το 2, 3 και 4 άρθρο του 120 του Συντάγματος.
Λέτε λοιπόν ότι ο λαός μπορεί να εξεγερθεί και να ανατρέψει αυτή την εξουσία. Βεβαίως. Βεβαίως. Και όχι μόνο, είναι υποχρέωσή του. Γι' αυτό άλλωστε το Σύνταγμα προβλέπει, εναποθέτει τα δικαιώματα και τις προβλέψεις του Συντάγματος σε τι, στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Αυτό λέει. Λοιπόν, εμείς όμως δεν μένουμε μόνο στην ευχή, δηλαδή με την έννοια ότι θα ήταν ευχής έργων ο ελληνικός λαός να σηκώσει ανάστημα και να γλιτώσει τη χώρα του έστω πρώτης ολοκληρωτικής καταστροφής. Εμείς έχουμε κινηθεί και νομικά, ακριβώς για να μπορεί και νομικά να τεκμηριωθεί το δικαίωμα της ανατροπής αυτού του καθεστώτος κατοχής, όπως το λέμε εμείς. Λοιπόν, έχουμε κινηθεί στον Άριο Πάγο, καταθέσαμε την μήνυση με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, δηλαδή ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα και ό,τι προβλέπει ο ποινικός κώδικας. Λοιπόν, ο Άριος Πάγος έχει δεχτεί τη μήνυση, την έχει και την έχει δρομολογήσει. Είναι η πρώτη φορά που πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα, νόμιμο πολιτικό κόμμα, μαζί βεβαίως με τη συνεπικουρία σημαντικών νομικών και άλλων προσωπικότητων, καταθέτει τέτοια μήνυση, επί εσχάτη προδοσία δηλαδή, για την αποκατάσταση της δημοκρατικής ομαλότητας σε αυτή τη χώρα. Που στην ουσία πολιτικά τι σημαίνει, μεταπολίτευση μετά την ανατροπή του καθεστώτος κατοχής που βιώνει η χώρα μας εδώ και 8 χρόνια. Αυτό ακριβώς έχουμε κάνει, ώστε ειδικά σε αυτή την περίοδο, την περίοδο όπου πολλοί ωρέγονται τον εθνικό ακροτηριασμό της Ελλάδας, να υπάρχει, πώς να το πούμε, βεβαιωμένη μια πράξη διεκδίκησης αυτής της χώρας από το λαό της. Πιστεύετε, από μια μερίδα του λαού. Πιστεύετε ότι μπορεί αυτή η προσπάθειά σας να έχει αίσιο τέλος και έχουν καταθέσει και άλλοι ανάλογες μηνύσεις επί εσχάτη προδοσία, οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει. Υπάρχει μια διαφορά. Όσοι άλλοι έχουν καταθέσει μηνύσεις, το κάνανε σαν πρόσωπα, σαν πολίτες. Ο πολίτης μπορεί να καταθέσει οποιαδήποτε μήνυση θέλει, αλλά δεν έχει τρόπο να πιέσει, να το πούμε έτσι, από μόνος του, σαν πολίτης εννοώ. Ναι. Το κόμμα, το πολιτικό κόμμα, έχει ένομο συμφέρον όχι μόνο να καταθέσει, αλλά και να παραστεί ως πολιτική αγωγή για αυτήν τη μήνυση. Δηλαδή να παρεμβαίνει συστηματικά για την προώθηση και για το καλώς έχει αυτής της διαδικασίας από τη στιγμή που θα ξεκινήσει. Και σας λέω ότι έχει ξεκινήσει. Κανενός άλλο η μήνυση δεν ξεκίνησε. Ή μπήκε δηλαδή, στο αρχείο ή ναι. Στάλθηκε στη Βουλή. Αυτό που λέτε ότι έχει ξεκινήσει σημαίνει ότι θα έχει κάποιο τέλος. Βεβαίως, αναγκαστικά θα έχει κάποιο τέλος. Τώρα πότε, καταλαβαίνετε, λέω σε ποιο χρονικό διάστημα, δεν παίζει κανένα ρόλο. Διότι το βασικό ζήτημα είναι ότι έχει ξεκινήσει. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ναι, το βασικό ζήτημα σαφώς είναι αυτό, αλλά και το βασικό ζήτημα είναι ότι πλέον χρόνος δεν υπάρχει. Όταν βρισκόμαστε στην τρίτη φάση προενός ακροτηριασμού, θα θρηνήσουμε πατρίδες και τελικά θα προχωράει η δίκη. Έχετε δίκιο. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολιτική δύναμη και βεβαίως έχουμε καλέσει και όλες τις άλλες αντιμνημονιακές δυνάμεις να συνδράμουν ως σύμμηνητές. Η οποία τι σου λέει, ότι ό,τι και να γίνει σε αυτή τη χώρα, όπως και να έρθουν τα πράγματα, με μένα θα υπάρξει μεταπολίτευση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γυρίσουν όλα πίσω. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί δεν ξέρω καμιά άλλη πολιτική δύναμη που να έχει δεσμευτεί έτσι. Έχετε και μια αισιοδοξία στον τόνο της φωνής σας, αυτά που λέτε. Βεβαίως, ότι δηλαδή... απόλυτα. Γιατί ξέρω ότι σε αυτόν τον τόπο τελικά 300 νομάτι κάνουν τη διαφορά. Αυτό μας λέει η ιστορία μας. Ναι, από την αρχαιότητα μέχρι την νεότερη ιστορία. Σας είχαμε δει και στο δημοψήφισμα του 2015 που τόσο το επρόδωσε ο κύριος Τσίπρας, όταν είχατε βγει στα μέσα ενημέρωσης και είχατε εκφράσει τον τόνο αισιοδοξίας για αυτό το όχι το οποίο είπε ο λαός και το οποίο τσαλαπάτησε ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του. Και εξακολουθεί. Ναι. Αυτό το όχι, το οποίο βεβαίως η παραβίασή του, η χάλκευσή του αμέσως μερικές ώρες μετά το δημοψήφισμα που έγινε από το σύνολο του πολιτικού συστήματος, είναι πράξη εσχατοποδοτική με βάση το Σύνταγμα και με βάση τον ποινικό κώδικα. Εσχατοποδοτική για όλες τις πολιτικές δυνάμεις που συνάψανε συμφωνία και κάνανε ότι δεν καταλάβανε τι είπε ο λαός στο δημοψήφισμα. Αλλά ήταν και μια πολύ σοβαρή πράξη του λαού μας προς τη διεθνή κοινότητα. Δηλαδή υπάρχει μια βεβαιωμένη πράξη πλέον ότι ο λαός μας δεν το θέλει αυτό το καθεστώς. Οπότε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού επιμένει να συνεχίζει αυτό το καθεστώς,
τότε διαπράττει έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, κατά της ειρήνης και της ασφάλειας της ανθρωπότητας και δικάζεται στη Χάγη. Λοιπόν, πάλι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό για μια δημοκρατική πατριωτική κυβέρνηση και πώς της λύνει τα χέρια για να μπορεί να κινηθεί και να πάρει πίσω ακόμη και ακροτηριασμένες περιοχές της εθνικής επικράτειας, εάν και όποτε συμβεί. Και βεβαίως ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο κύριος Τσίπρας δεν κάνει δημοψήφισμα για το θέμα της ονοματοδοσίας των Σκοπίων. Βεβαίως. Μισό λεπτό. Για το ζήτημα της ονοματοδοσίας των Σκοπίων, εγώ δεν είμαι υπέρ του δημοψήφισματος. Α, μάλιστα. Για τον θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Γιατί εγώ είμαι ενάντια σε αυτό το κρατήδιο εξορισμού. Δεν με ενδιαφέρει πώς ονομάζεται. Ας ενδιαφέρει ακόμη και Βαρδαρία να ονομαστεί. Εγώ είμαι ενάντια. Γιατί είναι κατασκευασμένο κρατήδιο. Κατασκευασμένο κρατήδιο από εξωτερική επέμβαση σε βάρος κυρίαρχου κράτους μέλους του ΟΗΕ. Εάν εγώ το δεχτώ αυτό το πράγμα με μόνη, πώς να το πούμε, με μόνη ανταλλαγή την ονοματοδοσία, καταλαβαίνετε ότι στην πραγματικότητα αποδέχομαι ένα τετελεσμένο που αύριο μπορεί να είναι σε βάρος μου. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο δεν συμμετείχατε στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Βεβαίως. Αυτός είναι ο ένας λόγος και ο δεύτερος είναι γιατί ειδικά στη Θεσσαλονίκη οι άνθρωποι που το εκφράσανε, να το πούμε έτσι, δεν έχουν το καλό σε έχει. Δεν μπορείς να μου λες στο δημοψήφισμα να ζητάς από το λαό ναι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 ως, να το πούμε έτσι, αρχηγός, πρώην αρχηγός, στρατηγός, να το πούμε έτσι, και τώρα να μου εμφανίζεσαι και να ζητάς δημοψήφισμα για τα Σκόπια. Με συγχωρείτε δηλαδή, κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Για τον κύριο Φραγκούλη λέτε. Βεβαίως. Δεν μπορούσα εγώ να εμφανιστώ στο ίδιο κάδρο. Το όσο όποιος με έχει παρακολουθήσει γνωρίζει πολύ καλά ότι προσέχω πάρα πολύ σε ποιο κάδρο θα βγω. Δεν με νοιάζει αν αυτός που είναι δίπλα μου ή που είναι συμμαχητής μου ή αν θέλετε που μαζί εμφανιζόμαστε, αν είναι δεξιός ή αριστερός. Δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει να είναι πατριώτης. Και πατριώτης είναι αυτός που μάχεται για την ανεξαρτησία της πατρίδας. Δεν είναι αυτός που σου λέει ναι, υποτάξω στους Ευρωπαίους, αλλά έχουμε πρόβλημα με τα Σκόπια. Πάντως, ίσως και εσείς δεν το περάσετε προς τα έξω πολύ δυνατά αυτό που λέτε τώρα, γιατί υπάρχουν κάποιες ρεκλάμες οι οποίες σας παρουσιάζουν με τη φωτογραφία σας και σας λένε, και λένε, γράφουν ότι δεν βλέπω το λόγο συμμετοχής στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Και εμφανίζεται η αρνητική όψη και όχι η θετική αυτού που μας λέτε. Κοιτάξτε να δείτε, όποιος έχει διαβάσει ή έχει ακούσει τι έχω πει, καταλαβαίνει τώρα από εκεί πέρα ότι υπάρχουν καλοθελητές στο διαδίκτυο και κάνουν τα κατάλληλα μαγειρέματα, τι να κάνω, εγώ δεν μπορώ. Κοιτάξτε, άμα ψάξει κανείς να βρει τι μου έχουν προσάψει, θα σας πω πολύ απλά. Είμαι ο μόνος στην Ελλάδα που τα έχω πάρει από όλους. Εάν δεχτούμε αυτά που γράφει το διαδίκτυο, έτσι, και κάποιοι καλοθελητές. Από όλους τα έχω πάρει. Μάλιστα. Είμαι μασόνος, προφανώς με έχουν κατεβάσει οι νεφελίμ, είμαι άθεος ή το ότι θέλετε έχουν πει. Το ζήτημα για μένα, ή όπως το ξέρει και ο καθένας, ο απλός πολίτης, να το πούμε έτσι, είναι η πράξη του καθενός. Ό,τι και να πει κάποιος για κάποιον, ό,τι και να πει, η πράξη του αποδεικνύει ποιος είναι. Κάντε μου και ένα σχόλιο για το ζήτημα της ονοματοδοσίας των Σκοπίων σε ό,τι αφορά τις τελευταίες εξελίξεις. Ο κύριος Κοντζιάς μεταβαίνει την άλλη εβδομάδα στα Σκόπια, προφανώς για να χαρίσει το όνομα της Μακεδονίας. Προφανώς, ναι. Και πού θα πάει αυτή η ιστορία, δηλαδή πρέπει να το θεωρήσουμε χαμένη ιστορία τη Μακεδονία μας, επειδή θέλει ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του. Όχι βέβαια, γι' αυτό υπάρχει το θέμα το επιεσχάτη. Το επιεσχάτη, γι' αυτό πρέπει να δικαστούν όλοι αυτοί από τη δικαιοσύνη για ζητήματα εσχάτης προδοσίας και όχι τόσο για να καταδικαστούν. Δεν μας ενδιαφέρει, αν και είναι και αυτό είναι μια σοβαρή πλευρά, έτσι, η απόδοση δικαιοσύνης. Αλλά με αυτή την πράξη, στην πραγματικότητα, ό,τι έχουν υπογράψει, ό,τι έχουν αποδεχτεί, το παίρνουμε πίσω. Μάλιστα. Δεν έχει ισχύ. Δεν έχει ισχύ. Είναι ως μηδέποτε γενόμενο, όπως λένε οι νομικοί. Και όλα τα μνημόνια, κατά τον ίδιο τρόπο, θα πάνε για σκίσιμο. Ακριβώς. Όπως επίσης και το χρέος που βασίζεται στα μνημόνια. Αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα μετά το 2012 με το PSI, το περίφημα, το σύνολο του δημοσίου χρέους της χώρας στηρίζεται στο μνημόνιο. Ή μάλλον στα τρία μνημόνια που μας έχουν επιβάλει. Άρα, εάν καταγγείλουμε ως παράνομα και κάνουμε τις απαραίτητες ανέργειες, ολόκληρο το χρέος αυτή τη στιγμή της χώρας μπορούμε να το σταματήσουμε νόμιμα, να το πληρώνουμε και δεν μπορεί να μας πει κανένας τίποτα.
Και γιατί κανένας από όλους αυτούς δεν κάνει λόγο για αυτά τα 233 δισεκατομμύρια ευρώ του ιδιωτικού χρέους των τραπεζών, το οποίο το περάσαν στις πλάτες του λαού? Κοιτάξτε, δεν είναι 233, είναι πάνω από 500 αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Πάνω από 500 είναι αυτή τη στιγμή. Και να σας πω κάτι άλλο. Δεν μου λέτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που κάνουν, ειδικά τα συγκεκριμένα, τα οποία κάνουν αυτή τη χυδαία προπαγάνδα της κυβερνώσεις πολιτικής, όποια και αν είναι αυτή κάθε φορά, όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση κάθε φορά, δεν μου λέτε θα μπορούσαν να επιβιώσουν αν δεν υπήρχαν τα θαλασσοδάνεια των τραπεζών που δίνονται με βάση το τι παίρνουν από το κρατικό κορβανά, δηλαδή σε βάρος του Έλληνα φορολογούμενου? Θα μπορούσαν να επιβιώσουν τα πολιτικά κόμματα αυτά που παραδίδουν την Ελλάδα μαχητή στον οποιονδήποτε διεκδικεί, εάν δεν υπήρχαν αυτού του τύπου χρηματοδοτήσεις στις τράπεζες? Μάλιστα. Έτσι όπως το λέτε είναι. Έτσι όπως το λέτε. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο άλλο σχόλιο, κύριε Καζάκη. Όχι, απλά αυτό που πρέπει να πούμε και για τον κόσμο συνολικά είναι να μην πέφτει το ηθικό του. Να μην πιστεύει αυτά που του λένε. Να έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και την κοινωνική του εμπειρία. Προσπαθούν να το βγάλουν τρελό αυτή τη στιγμή. Το σύνολο, τα βασικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και το σύνολο του πολιτικού συστήματος προσπαθεί να το βγάλει παλαβό. Αυτό που καταλαβαίνει ο ίδιος με την κοινή του λογική, με την κοινωνική του εμπειρία, προσπαθούν να το πούν ότι κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή δεν είναι 9.30 ώρα το βράδυ της Τετάρτης. Όχι, είναι 1η Αυγούστου και έχουμε έξω λιακάδα και καλοκαιρία. Αυτό είναι, αυτό του λένε καθημερινά. Έτσι. Λοιπόν, να κρατήσει το ηθικό του ψηλά, γιατί έτσι και πιστέψει ότι δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα, τότε πραγματικά, ειλικρινά, η γενιά μας θα βιώσει πράγματα που καμιά γενιά στην Ελλάδα, ακόμη και συνθήκες πολέμου, δεν έχει βιώσει. Κύριε Καζάκη, ο λόγος σας, ο πατριωτικός και το αισιόδοξο πνεύμα σας μας κάνει και εμάς να αισιοδοξούμε και να βγάζουμε μικρά κόμματα, σε εισαγωγικά τα μικρά κόμματα, γιατί είσαστε τα κόμματα τα οποία λένε αλήθειες που δεν ακούγονται πουθενά αλλού. Θα συνεχίζουμε να βγάζουμε και εσάς, όπως και άλλα αντιμνημονιακά κόμματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχόμαστε ειλικρινά να μπείτε στη Βουλή, γιατί το αξίζετε, πιστεύω. Δίνετε χρόνια αγώνες να μπείτε στη Βουλή. Ο στόχος είναι να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω. Σε εμάς ανήκει. Σε εμάς ανήκει, στους απλούς Έλληνες πολίτες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας, κύριε Καζάκη. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, ήταν κοντά μας ο Δημήτρης Καζάκης, ο πρόεδρος του ΕΠΑΜ.